κέικς δεν έχω κάνει ποτέ. Στο πρωινό. 3 χρόνια που είμαστε δεν έχω κάνει ποτέ. Τα σνόμπαρες. Αλλά σήμερα θα κάνω τα καλύτερα cupcake, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Τα cupcakes υπάρχει, είναι λίγο παρεξηγημένο το θέμα. Νομίζουν όλοι ότι είναι ένα απλό κέικ που απλά βάζεις από πάνω το γλάσο, το ζαχαρένιο και είναι αυτό. Το cupcake πρέπει να είναι νόστιμο, πρέπει να είναι αφράτο και πρέπει να έχει μια πιο βαθιά γεύση, γιατί ουσιαστικά τρως ένα μικρό κεκάκι και θες να πάρεις κάτι που δεν σου δίνει τίποτα άλλο. Η συνταγή που σας δίνω τη δοκίμασα και εγώ, την έχω βρει. Εκτός από το γιαούρτι που άλλαξα, γιατί είχε κανονικά συνταγή sour cream, τα υπόλοιπα είναι κανονικά. Να σας πω ότι είναι τα πιο ωραία cupcakes που έχω δοκιμάσει, γι' αυτό το λόγο. Μα φαίνεται. Ναι. Το λάθος ξέρεις ποιο είναι όμως. Έπρεπε να κάνεις μια φόρμα ζαχαρωτή, το τρώσω όπως είναι. Δεν έχεις την υπομονή να βγάζεις το χαρτάκι. Μα αυτό είναι το θέμα, να ξεφύγει. Τι φόρμα η ζαχαρωτή. Υπάρχει. Εννοείται η φόρμα σιλικόνης, κατευθείαν να τα ξεφορμάρεις. Ναι, κατευθείαν. Αλλά, κοίταξε, όλα θέλουν να τα ξετυλίγεις για να τα απολαύσεις. Το καλό πράγμα αρκεί να είναι. Αυτό. Να δούμε την κάρτα. Να ρωτήσω λίγο κάτι πρώτα. Αυτό πάνω τι είναι. Είναι ένα γλάσο που έχουμε κάνει, αλλά διαφορετικό. Διαφορετικό γλάσο. Ναι, αντί για να κάνω γλάσο όπως κάνουμε με το ζάχαρη που κάνουμε αυτό το πράγμα, θα κάνουμε ένα γλάσο σοκολάτας για να είναι ακόμα πιο σοκολατένια. Μάλιστα. Ναι. Και καρύδια μέσα. Καρύδα και καρύδια. Α. Και καρύδα. Καρύδα είναι προαιρετική, μπορείτε να μην τη βάλετε. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα. Θα φαίνονται πολλά τα υλικά, αλλά δεν είναι. Εντάξει, γράψτε σας παρακαλώ, περιμένω να πάρετε χαρτί και μολύβι. Εντάξει. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, θέλουμε 60 γραμμάρια μόνο κουβερτούρα Nestlé Dessert. Δεν χρειάζεται πολύ σοκολάτα το cupcake για να βγάλει την νοστιμάδα, αυτή τη βαθιά γεύση. Χρειάζεται λίγο, γιατί άμα βάλουμε και πάρα πολύ δεν θα φουσκώσει πάρα πολύ. Έτσι, 60 είναι αρκετά και φτάνει. 60 γραμμάρια καυτό νερό ή καφέ. Θα διαλύσουμε τον καφέ μας μαζί με το νερό ή τον καφέ. Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και στιγμιαίο καφέ, άμα θέλετε μέσα. Νόστιμο, πολύ. Είναι πολύ. 120 γραμμάρια βούτυρο. Το βούτυρο θα είναι καλό να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 150 γραμμάρια ζάχαρη, την κανονική τη ζάχαρη, κρυσταλλική. 2 αυγά που θα τα χωρίσουμε σε κρόκους και ασπράδια. Θα κάνουμε το κλασικό που κάνουμε και χτυπάμε πρώτα τα ασπράδια για να γίνουν μαρέγκα. 2 βανίλιες, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1 κουταλιά κακάο. Μισή κουταλάκι σόδα μαγειρικής. Μισό. Μισό κουταλάκι, ναι. 1 πρεζαλάτι. 120 γραμμάρια γιαούρτι. Αυτό είναι για το κέικ. Και για την επικάλυψη. Η επικάλυψη είναι λίγο ιδιαίτερη, δεν έχετε κάνει μια τέτοια παρόμοια. Δεν είναι σαν τις άλλες που είναι μόνο ζάχαρη, άχνη και νερό. Χρειαζόμαστε 240 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα, 30 γραμμάρια βούτυρο. Επίσης πάλι δεν χρειάζεται πολύ σοκολάτα για να πάρει γεύση το γλάσο μας. Θέλει πολύ λίγο, αλλά ποιοτική βέβαια σοκολάτα. Άρα 60 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert, 110 γραμμάρια καρύδα έχω βάλει εγώ. Σας λέω καρύδα είναι προαιρετική, μπορείτε να μην τη βάλετε καν. Και 120 γραμμάρια ξηρούς καρπούς. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι εκπληκτικά τα cupcakes. Και είναι αφράτα. Γιατί το να παίρνεις ένα cupcake και να είναι στόχο. Πάρα πολύ ωραίο το cupcake. Ναι. Για τα δικά μου γούστα, αυτή τη γνώμη μου, το θεωρώ εξαιρετικό. Ναι. Απλώς εγώ ξεχώρισα τώρα την επικάλυψη που έκανες για να το φάω. Δηλαδή ήθελα να το φάω ξεχωριστά, καταλαβαίνεις. Σαν cake. Ναι, γιατί σου φαίνεται πολύ τέτοια γεύση. Ναι. Υπερβολική γεύση. Ήθελα να το φάω μόνο του. Εντάξει. Βάζεις όσο θέλεις. Δεν είναι... Ναι. Είναι κάτι που να σου πω ότι την επικάλυψη μπορούμε να την κρατήσουμε στο σπίτι για να τα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν σε ψωμί. Γιατί είναι σοκολατένια, δεν είναι σαν τα γλάσσα. Λοιπόν, αυτό που έκανα είναι πήρα τους ξηρούς καρπούς στη συνταγή που σας έχω δώσει, τους τύπησα στο μίξερ, αλλά όχι να σπάσουν τελείως. Να έχει και ζωντανά κομμάτια μέσα, να φαίνεται ότι δεν είναι τρίμα. Και έτσι όπως είναι, τους απλώνω σε ένα λαψάκι. Ναι, εγώ έχω κάνει τη διπλάσια συνταγή από όσες έχω δείξει, γιατί θέλω να καλύψω και αυτά και τα επόμενα που θα βάλουμε. Ωραία. Εντάξει. Και τα βάζουμε στο φούρνο για 7 λεπτά ακριβώς στους 180 βαθμούς. Κάτσε να σε βοηθήσω, ανοίγουμε. 180. 7 λεπτάκια. Αυτό είναι για το γλάσο μας, έτσι. Μέχρι να ξεκινήσουμε το γλάσο. Λοιπόν, τα παίρνω αυτά, τα πάω πίσω. Και θα ξεκινήσουμε τώρα το κέικ. Ξεκινάμε το cake. Λοιπόν, όταν δείτε ότι έχει. Και σήμερα λίγο. Όταν βλέπουμε σε μια συνταγή ότι χωρίζουμε τα ασπράδια με τους κρόκους για ένα κέικ, αυτό που σημαίνει είναι το εξής, ότι πρώτα πρέπει τα ασπράδια να τα κάνουμε μαρέγκα. Μπράβο. Γιατί? Μαρέγκα κάνουμε όταν θέλουμε κάτι να φουσκώσει ακόμα περισσότερο. Άμα βγάλεις τελείως. Κάτσε να σου δώσω αυτό. Άμα πιάσεις ένα κεκάκι και το κρατήσεις στα χέρια σου, θα καταλάβεις ότι δεν έχει βάρος. Είναι σχεδόν σαν σουφλέ. Και το πατάς και είναι πολύ αφράτο. Ναι.
Έτσι πρέπει να είναι. Τα cupcakes που είναι πάρα πολύ βαριά, δηλαδή αυτό το πράγμα που τρως και τελικά κάθεται στο στομάχι, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Είναι κάτι που δεν το τρως ευχάριστο. Αυτό μπορείς να φας και 3-4 cupcakes και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι με το σπράδι που το χτυπάς και το κάνεις μαρέκα. Όχι μόνο αυτό, έχει πολλά μυστικά αυτή η συνταγή. Είναι λίγο δύσκολη σαν συνταγή για κέικ, δηλαδή δεν είναι σαν τις άλλες. Έχει θα πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα μεγάλο κέικ, το cupcake. Τι εννοείς. Ναι. Δεν το καταλάβω. Θα μπορούσαμε, ναι. Ναι, ναι. Θα μπορούσαμε βέβαια. Γιατί αν έχει τόσα μυστικά και είναι τόσο αφρότητο, γιατί να μην το κάνουμε ένα... Θα σου πω το λόγο. Κάτσε, γιατί τι θέλω γιατί δηλαδή αυτή δεν είναι μια κλασική συνταγή κέικ που τη βάζει στο cupcake και πρέπει να κάνεις μια άλλη. Θα σου πω. Γιατί. Ένα γιατί παίρνεις μια συνταγή κέικ, ρε παιδί μου, να τη βάλεις εδώ. Αυτό σου λέω. Ωραία. Θα σου πω το λόγο. Άμα με αφήσεις θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, ένα κέικ πόση ώρα το ψήνουμε στο φούρνο? 45 λεπτά με μια ώρα. Ένα cupcake πόση ώρα το ψήνουμε? Το ψήνουμε πολύ πιο λίγο. Ακριβώς. 20 λεπτά. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε ένα μείγμα που να αφρατεύει πολύ πιο γρήγορα από όσο ένα άλλο μείγμα που θα ψήσουμε πολύ ώρα μέσα στο φούρνο. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή το μείγμα μας πρέπει να το δώσουμε περισσότερη σημασία, γιατί είναι μικρά τα cupcake. Θέλουμε να αφρατεύσει πάρα πολύ γρήγορα και να ψηθεί πολύ γρήγορα μέσα σε 20 λεπτά. Ενώ το κέικ που ψήνουμε σε 50 λεπτά, είναι σίγουρο τα αυγά καθώς ψήνονται, φουσκώνει το κέικ και δεν σταματάει να φουσκώνει. Γι' αυτό σου λέει ότι το κέικ ποτέ δεν ανοίγει στο φούρνο για να βάλεις κάτι μέσα. Μπορούμε βέβαια και αυτό να το κάνουμε κανονικό κέικ. Το κέικ ποτέ δεν ανοίγει στο φούρνο. Ποτέ. Σε οτιδήποτε μείγμα βάζουμε που φουσκώνει μέσα στο φούρνο, τουλάχιστον για τα 2/3, τα 2/3 του χρόνου που το βάζουμε στο φούρνο, ας πούμε το βάλουμε μία ώρα, για 40 λεπτά δεν έχω κανένα δικαίωμα να ανοίξει το φούρνο, γιατί θα καταστρέψει το κέικ. Γιατί θα πέσει κατευθείαν το κέικ. Πέφτει η θερμοκρασία, είναι πολύ απλά το αυγό, να σου εξηγήσω πώς λέει. Το αυγό αρχίζει φουσκώνει, αλλά δεν έχει σφίξει. Φουσκώνει, μέχρι το σημείο που τελικά θα ψηθεί και όταν θα ψηθεί θα κρατήσει το σχήμα του. Άμα εγώ ανοίξω το φούρνο την ώρα που φουσκώνει και δεν έχει πάρει την τελική του μορφή, αυτό που θα κάνει είναι να κάνει αυτό και θα πάρει το τελικό του το σχήμα έτσι. Το καταλαβαίνεις? Όχι φουσκωμένο. Το κατάλαβα. Λιωμένο. Αυτό. Είναι πολύ εύκολο να το μοντάρεις. Περιμένουμε ένα λεπτό, εσύ να κάνουμε τη μαρέγκα. Το κατάλαβα. Απλώς συνήθως προς το τέλος ξέρεις βάζεις μια γουντόγλυφα να κάνεις, αλλά δεν σε πειράζει. Αυτό θα γίνει στα τελευταία 5 λεπτά. Δεν υπάρχει. Εκεί αυτό το ελέγχεις στο τέλος, ναι. Δεν είναι κάτι που... Τη μορφή την πήρε ήδη. Είσαι καλύτερος, Μανολιό μου, στα γλυκά ή στο φαγητό? Αυτό το ανακάλυψες στο παιχνίδι. Στα γλυκά τα κατάφερα πιο καλά από ό,τι στα φαγητά. Σοβαρά. Ναι. Άντσι δεν έχω ασχοληθεί πολύ με τα γλυκά. Αλλά ό,τι συνταγείς ένας κάνεις δεν έχω πετύχει με γλυκό. Στα γλυκά, ε. Ναι. Και εμένα μου αρέσουν πολύ τα γλυκά. Ξέρεις κάτι να σου πω, γιατί υπάρχει μία... Δεν το ήξερε, λέει, και το κατάλαβα μέσα στο παιχνίδι ότι του βγαίναν αμέσως. Ναι, υπάρχει μία έτσι νοοτροπία ότι ξέρεις, άλλο μάγειρας, άλλο ζαχαροπλάστης. Ναι, αυτό ισχύει. Οι μάγειρες είναι πάνω στις πολύ μακριά. Το εξειδικευμένο σε όλες τις δουλειές, ναι, νομίζω είναι και το ζητούμενο. Ναι, αλλά κοίταξε να σου πω τι γίνεται. Το να είναι κάποιος πολύ καλός, δεν μπορείς να είσαι τέλειος σε όλα. Όχι. Καλό είναι να ακολουθήσεις ένα συγκεκριμένο. Θέλει όμως καλός ή κακός. Πρώτον, στις σχολές όταν πηγαίνουν οι μαθητές μαθαίνουν και ζαχαροπλαστή. Ναι, σαφώς τα βασικά πρέπει να τα ξέρεις, αλλά ναι, δεν πρέπει να ακολουθήσεις τον δρόμο σου. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβεις το εξής, ότι αύριο, άμα έχεις βλέψεις και θες να φτάσεις ψηλά, αυτό που θα κάνεις είναι να βάλεις και γλυκά στο μαγαζί που δουλεύεις ή στο ξενοδοχείο που δουλεύεις. Και ένα σεφ πρέπει να είναι καλύτερο σε όλα από όλους τους υπαλλήλους του. Καλύτερος από τον κροπόλ του, καλύτερος από τον χασάπι του, καλύτερος από το μάγειρά του, καλύτερος από το ζαχαροπλάστη του. Οπότε πρέπει να τα ξέρεις όλα, άμα θες να πας μπροστά στην δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ένας μάγειρας, ναι, είναι άλλο που θες να κάνεις. Άμα θες να κάνεις καριέρα, πρέπει να τα ξέρεις όλα. Σωστό. Αλλά δεν μπορείς να είσαι καλός όλα τέλειος. Όχι, προσπαθείς όμως να βελτιώνεσαι. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα μπορούσε να είναι σεφ, να γίνει σεφ σε ένα... Σε ένα? Ζαχαροπλαστείο. Ναι, αλλά είσαι ζαχαροπλάστης, εξειδικευμένος. Λοιπόν, χτυπήσαμε τα δύο ασπράδια, κάναμε μια μαρέγκα, την αφήσαμε στην άκρη. Παίρνουμε τα 60 γραμμάρια. Και πολλά ξενοδοχεία δεν έχουν και ένα σεφ για γλυκά και ένα σεφ για το φαγητό. Πάντα. Πάντα έχει σεφ για γλυκά. Αλλά περίμενε. Ο σεφ είναι αρχηγός του σεφ των γλυκών. Ο σεφ. Έτσι δεν είναι? Οπότε πρέπει να έχεις γνώση. Δεν μπορείς να αφήνεις τον άνθρωπο να λειτουργεί ανεξέλεκτα εκεί πέρα. Όταν είσαι σεφ διοικείς και αυτό το τμήμα. Ναι. Οπότε πρέπει να ξέρεις και ζαχαροπλαστική. Αυτό είναι που σου λέω. Λοιπόν, χτυπήσαμε τα δύο ασπράδια, τα αφήσαμε στην άκρη. Παίρνουμε τη σοκολάτα και θέλουμε να τη λιώσουμε. Πώς θα τη λιώσουμε? Θα βάλουμε σε 60 γραμμάρια σοκολάτα, 60 γραμμάρια καυτό νερό ή 60 γραμμάρια καυτό καφέ. Εντάξει? Ίσα για να λιώσει. 60 γραμμάρια
66 έβαλα, δεν πειράζει. 60 γραμμάρια, όσο παράξενο και σας φαίνεται, είναι αρκετό. Φτάνει. Δεν χρειάζεται παραπάνω σοκολάτο cupcake για να έχει γεύση σοκολάτας. Μόνο αυτό. Αυτό. Ανακατέψαμε ένα κουταλάκι. Μέχρι να λιώσει. Άμα λιώσει, ανακάτεψε εσύ. Λοιπόν. Ωραία, παιδιά, τι έπαθε Γιώργος. Εντάξει, τέλειωσε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα για να γλιτώνουμε χρόνο είναι έχουμε τα σπράδια εδώ πέρα. Θα πάρουμε όλα τα στερεά υλικά που έχουμε στο μήλο μας. Τρία πουλάκια βάλαμε. Δύο. Θα πάρουμε το αλεύρι. Αλεύρι, το σκόνη μόνο του. Ναι, μία κουταλιά κακάο. Ωραία. Μεγάλη της σούπας. Θα τα ανακατέψουμε. Μία, μισή μάλλον, κουταλιά σόδα φαγητού. Μισή είναι κάπου τόσο. Ωραία. Εντάξει. Μία πρέζα αλάτι. Και τις βανίλιες μας. Άρα δηλαδή τα άλλα μυστικά για το φούσκωμα. Πέραν της μαρέγκας. Είναι μόνο η σόδα. Είναι μόνο η σόδα. Και έχουμε πει γιατί βάζουμε σόδα. Άμα δεις λίγο τα υλικά μας θα καταλάβεις γιατί βάζουμε σόδα. Τι έχουμε μέσα. Ναι, αλλά τι έχουμε στα υπόλοιπα υλικά μας. Γιαούρτι. Ναι. Τι έχουμε πει για τη σόδα. Ότι χρειάζεται αλάτι. Ότι χρειάζεται μια οξύτητα. Όταν έχει γιαούρτι, ξινόγαλα ή κάτι λεμονένιο, πορτοκαλένιο, πάντα βάζουμε σόδα γιατί αντιδράει με το οξύνο, χάνει την οξύτητά του. Α, το βασικό το γιαούρτι και μετά έρχεται η σόδα. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα δεν είχα γιαούρτι εδώ πέρα και είχα νερό ή γάλα, θα έβαζα baking powder. Baking powder, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη. Όταν βάζουμε γάλα. Ναι. Στο κέικ μας. Ναι. Και όταν βάζουμε γιαούρτι, τι διαφορά έχουμε. Τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ένα γιαούρτι είναι, έχει πολύ λιγότερη υγρασία από όσο το γάλα. Στο αποτέλεσμα, πώς βγαίνει. Στο αποτέλεσμα είναι αναλόγως τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν εξαρτάται τόσο το αποτέλεσμα, δηλαδή δεν χαρακτηρίζει. Γιατί ουσιαστικά να σου πω. Εδώ δηλαδή σε αυτό το κάποιο. Άμα θα έβαζα περίπου 100. Το γιαούρτι τι έδωσε εδώ. Το γιαούρτι. Ναι. Κανονικά δίνει την υφή. Δίνει την υγρασία που θέλουμε, δίνει τη λιπαρότητα που θέλουμε, δίνει την πρωτεΐνη που θέλουμε. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Λοιπόν. Χτυπήσαμε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να βρατέψουμε. Ρίξαμε μέσα τους δύο κρόκους. Είναι πιο λιπαρό δηλαδή από το γάλα. Πιο... όχι, μα είναι η σύσταση που θέλουμε. Έχει περισσότερη, καλύτερη πρωτεΐνη. Εσύ δηλαδή αν φας ένα κέικ που έχει γιαούρτι και ένα κέικ που έχει γάλα. Δεν θα το καταλάβεις. Όχι. Αλλά δεν... τότε γιατί το βάζουν διαφορετικό. Γιατί... δεν είναι καλύτερα το μείγμα με το... άμα θα έβα... το κάνει πιο... δεν είναι μόνο αυτό, Μανολιό, να σου πω. Άμα θα βάζαμε γάλα, ενώ στη συνταγή έχω εδώ πέρα 120 γραμμάρια γιαούρτι, πόσο έχω 120. Δεν θα βάζα 120 γραμμάρια γάλα, θα βάζα 80 γραμμάρια γάλα, 70 γραμμάρια γάλα. Γιατί έχει πολύ περισσότερη υγρασία από το γιαούρτι. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν.